Θέλω να ξεκινήσουμε αυτό το καινούριο πρόγραμμα που ανακοινώσατε. Είναι μια ενίσχυση για οικογένειες που δικαιούνται το ΚΕΑ με παιδάκια από ένα και περισσότερα. Θα δούμε και τη σχετική κάρτα που έχουμε ετοιμάσει και να μας εξηγήσετε τι ακριβώς είναι και πώς θα τα πάρουν τα λεφτά αυτά οι δικαιούχοι και πότε. Ακριβώς, κύριε Μαυραγάνη. Απλά θα ήθελα, δεν ξέρω αν κάνω εγώ κάτι λάθος, γιατί μικροφωνίζω πάρα πολύ. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για να βοηθήσουμε? Ακούγεται μια μικρή αντίχυση, ακούγεται. Είναι δικό μας θέμα, της Υπουργό. Χαμηλώστε λίγο τον ήχο του Skype, μου λένε οι ειδικοί. Εντάξει, από κοντρόλ. Τον έβγαλα τελείως. Το ίδιο πράγμα. Κανένα να προσπαθήσει. Πάμε να δούμε και αν στην πορεία κάτι διορθώνεται, θα το κάνουμε. Παρακαλώ. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, τι κάνουμε? Δίνουμε μια έκτακτη ενίσχυση, έτσι ώστε να βοηθήσουμε και την ελληνική οικογένεια, αλλά και τους συμπολίτες μας που έχουν περισσότερη ανάγκη. Mm-hmm. Στο ποσό που λαμβάνει μια οικογένεια κάθε μήνα με ανήλικο παιδί ως ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, προστίθεται έκτακτη εισοδηματική ενίσχυση ύψους 100 ευρώ για το πρώτο ανήλικο μέλος, για το πρώτο παιδί, και 50 ευρώ για κάθε επόμενο, με ένα ανώτατο ταβάνι, ένα ανώτατο όριο, 400 ευρώ συνολικά για κάθε δικαιούχο. Αυτό το κάνουμε για τις μονογονεϊκές οικογένειες, αλλά και για όλες τις οικογένειες που λαμβάνουν ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και έχουν και ανήλικα παιδιά. Κυρία Μιχαλή, τι κάνουμε το δηλαδή, στηρίζουμε την κάρτα, οικογένεια 100 στο βαθμό που είναι εφικτό. Συγγνώμη, 100 ευρώ για το πρώτο παιδί, όπως είπατε, 50 για το δεύτερο και μέχρι 300 ευρώ ανάλογα με το κάθε παιδί που έχει, με όσα παιδιά έχει αθρηστικά η οικογένεια. Άρα αυτά τα λεφτά πότε θα μπουν? Κοιτάξτε, όπως και με τα επιδόματα, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μπαίνουν τα χρήματα και η στήριξη των πιο ευάλωτων στην ώρα τους. Οπότε, τέλος Μαΐου, είμαστε σε θέση, τελευταία εργάσιμη του Μαΐου, μαζί με το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, έτσι ώστε να μην υπάρχει και κάποιο μπέρδεμα από τις οικογένειες. Τελευταία εργάσιμη Μαΐου, που πλέον μπαίνουν την τελευταία εργάσιμη κάθε μήνα όλα τα επιδόματα από πλευράς του κράτους, θα μπει και η έκτακτη ενίσχυση αυτή. Οπότε, οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου με παιδιά, στην επόμενη πληρωμή τους, θα δουν και την έκτακτη στήριξη αυτή του κράτους για αυτούς. Αφορά 63.900 νοικοκυριά. Δεν κάνουν τίποτα. Θα γίνει αυτομάτως. Εσείς θα τους βρείτε. Αυτομάτως. Και να πω ότι αυτό αφορά 63.900 νοικοκυριά, αλλά αφορά 212.000 συμπολίτες μας. Mm-hmm. Δηλαδή είναι 64.000 τα νοικοκυριά σχεδόν, αλλά στο σύνολο αυτό πηγαίνει σε 212.000 συμπολίτες μας. Να δούμε και τον κύριο Χατζησαλάτα και τον κύριο Καρούζο και τον κύριο Πλάτζο. Να θέσω ένα ερώτημα εδώ όμως που το ρωτούν τηλεθεατές μας, γιατί αυτό δεν το κάνετε και για δικαιούχους και χωρίς παιδιά? Κοιτάξτε, είναι από τις πρώτες προτεραιότητες της κυβέρνησης και νομίζω ότι το έχουμε δείξει μέχρι τώρα, η στήριξη της οικογένειας. Και είναι προτεραιότητα της κυβέρνησης, δική μου, αλλά βέβαια και του ίδιου του Πρωθυπουργού. Όπως όλοι καταλαβαίνουμε, υπάρχουν αρκετά δημοσιονομικά, αρκετές δημοσιονομικές δυσκολίες. Αυτό που είπαμε είναι ότι ποιοι θεωρούμε ότι είναι η πρώτη, η άμεση προτεραιότητα σε περίοδους όπως αυτή που διανύουμε σήμερα και στις οποίες η κοινωνία δοκιμάζεται. Και τους πλέον πιο ευάλωτους δοκιμάζεται η μέρημνα. Μάλιστα. Είναι οι οικογένειες οι οποίες έχουν παιδιά. Ερώτημα από τον κύριο Χατζησαλάτα και μετά τον κύριο Καρούζο. Παρακαλώ. Για να δείτε τη διαφορά τη δημοσιονομική. Οι οικογένειες οι οποίες δικαιούνται παιδιά είναι γύρω στις 64.000. Όλες οι οικογένειες που δικαιούνται ή όλοι οι ωφελούμενοι, mm-hmm, σαν ομάδα νοικοκυριού που δικαιούνται το ελάχιστο εγγυημένο είναι 250.000. Μάλιστα. Οπότε μακάρι να είχαμε αυτή τη στιγμή το δημοσιονομικό αυτό περιθώριο. Αλλά από ό,τι φαίνεται, βέβαια, ξέρετε, πριν να υπάρξει αυτό το μέτρο δεν υπήρχε τίποτα για τους πιο ευάλωτους ως έκτακτη δεν προσφορά. Δεν υπήρχε και αυτή η ανάγκη, θα έλεγε κάποιος. Έλα, κύριε... Ακριβώς. Οπότε το εξετάζουμε συνεχώς, γι' αυτό το λέω αυτό. Άρα μπορεί να κάνει και κάποια διόρθωση, λέτε. Όχι διόρθωση, κάποιο άλλο πρόγραμμα. Κάποια προσθήκη, μάλιστα. Όχι επανάληψη αυτού, ή κάτι άλλο. Σχεδιάζεται άλλα πράγματα. Αυτού, ναι. Κάτι άλλο. Αλλά αυτό έχει πάντα σχέση με το πώς εξελίσσεται και η πανδημία. Έτσι. Μάλιστα. Ερώτημα από τον κύριο Χατζησαλάτα. Καλησπέρα, κύριε Υπουργέ. Επειδή το έχουμε συνδέσει με το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και γνωρίζουμε ότι το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα το 50% μπαίνει σε τραπεζικό λογαριασμό και το άλλο 50% στην προπληρωμένη κάρτα, θα ισχύει και γι' αυτό το επίδομα ή θα πάει όλο στον τραπεζικό λογαριασμό? Όλο πηγαίνει στον τραπεζικό λογαριασμό. Όλο συνολικά. Όλο το επίδομα πηγαίνει στον τραπεζικό λογαριασμό. Και ένα άλλο θέμα από τον κύριο Καρούζο. Πολύ σημαντικό. Έλα, Γιάννη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Νομίζω πρέπει να δείτε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι όποιος εργαζόμενος μπαίνει σε καραντίνα 14 ημερών, ακόμα και να μην υπάρχει χαρτί από τον ΕΟΔΗ, και μόνο με την επικοινωνία που γίνεται με τον ΕΟΔΗ, πρέπει να θεσπίσετε ειδική άδεια. Για να μην καταναλώνετε η άδεια να ψυχήσει. Το λέω γιατί είναι καλοκαίρι και τα κρούσματα μπορεί να είναι επαναλαμβανόμενα.
Άρα να δείτε ένα θεσμό που το έχει όλη η Ευρώπη, άδεια καραντίνας. Πολύ σημαντικό. Και το δεύτερο, για τα προγράμματα ανεργίας που έχετε προγραμματίσει και επιδοτείτε και είναι θετικά όλα στο σύνολό τους, ειδικά αυτό των μακροχρόνιων ανέργων, θα πρέπει να εξαιρέσετε, να προβλέψετε περιπτώσεις που κάποιοι μακροχρόνιοι άνεργοι είχαν ένα ή δύο μεροκάματα. Και ξέρετε, αν στους 12 μήνες είχαν ένα-δύο μεροκάματα, δυστυχώς, αυτοί δεν μπορούν να πάρουν τα 400 ευρώ. Αυτό ίσως να πρέπει να το ρυθμίσετε. Να σας πω, κύριε Καρούζο, νομίζω ότι υπάρχει ουσία και στα δύο ζητήματα τα οποία θίγεται. Στο πρώτο, γνωρίζω ότι επειδή είναι αρμοδιότητα του ίδιου του Υπουργού όλο το εργασιακό κομμάτι, στο πρώτο γνωρίζω ότι είναι ήδη σε συνεργασία και συνεννόηση με τον ΕΟΔΗ να δουν ακριβώς τι θα γίνει με τα εργασιακά, τι θα γίνει με τις άδειες το καλοκαίρι, πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε μια πληροφοριακή βάση έτσι ώστε να κάνουμε ακριβώς αυτό το οποίο είπατε, να μην χρεωθούν οι άνθρωποι από την κανονική τους άδεια το κομμάτι των ημερών που πρέπει και το κράτος και οι συνθήκες και οι κανόνες δημόσιας υγείας προτείνουν, έτσι, το να μείνουν εκείνοι σε καραντίνα και να μην τον χρεωθούν από την άδειά τους. Οπότε γνωρίζω ότι και στα δύο ζητήματα τα οποία θίξατε έχουμε ήδη ξεκινήσει και τα δουλεύουμε σαν Υπουργείο Εργασίας και νομίζω ότι σύντομα, δηλαδή αρχές Μαΐου, θα υπάρχουν απαντήσεις και ρυθμίσεις πάνω και στα δύο. Πρέπει να προσθέσω μόνο σε αυτό, απλά όπως θα εξετάσετε και για την καραντίνα, αυτό που λέει ο κ. Καρούζος, και για την άδεια ειδικού σκοπού, που πολλοί εργοδότες πλέον ζητάνε να το αφαιρούν από την κανονική άδεια. Δείτε το και αυτό μαζί πακέτο, όπως τα είπατε τώρα. Ναι. Καταλαβαίνω και τα δύο. Πριν ολοκληρώσουμε την κουβέντα, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν υπάρχει μέρημνα με αφορμή όλο αυτό που έγινε με τα βάουτσερ, με τα προγράμματα τηλεκατάρτισης. Είχαμε ξανανοίξει το θέμα και με τον Κωστή τον Πλάτζο για το αν οι επιστήμονες θα πάρουν και κάτι άλλο. Είναι ακόμη ανοιχτό το θέμα των 800 ευρώ ή έχει κλείσει, θα δοθούν αυτά τα 600 από τον κρατικό προϋπολογισμό? Αυτό που έχει κλείσει σίγουρα είναι για όσους έχουν αιτηθεί τα 600, να κλείσει το ζήτημα και να πάρουν τα 600 ευρώ του προηγούμενου προγράμματος τηλεκατάρτισης. Τώρα, επειδή ακριβώς όπως σας είπα, τα στοιχεία της πανδημίας δεν είναι στατικά, αλλά εξελίσσονται συνεχώς, αυτό που κάνει και το Υπουργείο Εργασίας είναι να προσπαθεί συνεχώς να προσαρμόζεται στην εξέλιξη της πανδημίας. Οπότε, όπως κάναμε ακριβώς τώρα και με το έκτακτο βοήθημα το οποίο αυτό δώσαμε σε ευπαθείς ομάδες, σε ευάλωτες, στους συμπολίτες μας που έχουν το χαμηλότερο εισόδημα, άρα παίρνουν ελάχιστο εγγυημένο και παίρνουν μια έκτακτη συνδρομή, έτσι αντίστοιχα προσπαθεί και το Υπουργείο Εργασίας να δει με το πρόγραμμα των επιστημόνων μπορεί να δώσει, έχουμε αν θέλετε το δημοσιονομικό OK από το Υπουργείο Οικονομικών. Άρα ακριβώς είναι ανοιχτό. Μήπως θα έπρεπε, κυρία Υπουργέ, αυτό που είπατε προηγουμένως ότι έκλεισε για αυτούς που κάνανε αίτηση, να ανοίξει πλέον πάλι, γιατί μπορεί να υπάρχουν επιστήμονες οι οποίοι δεν θέλουν να μπουν στη διαδικασία της τηλεκατάρτισης για 100 ώρες, γιατί πίστευαν ότι ο χρόνος τους δεν μπορεί να τους επαρκέσει για τους άλλους. Δεν θα προλάβει πολύ από τη στιγμή που δεν θα υπάρχει τέτοια πλέον τέτοιο δεδομένο, όμως πρέπει να ξανανοίξει και να κάνουν και οι υπόλοιποι που ίσως αυτό είναι αποτρεπτικός παράγοντας. Νομίζω ότι υπάρχει τέτοια σκέψη. Ότι υπάρχει τέτοια σκέψη, διότι όντως υπήρχαν συνάνθρωποι μας οι οποίοι θεώρησαν ότι δεν υπάρχει λόγος να μπουν μέσα στο πρόγραμμα το οποίο είχε σχεδιαστεί, οπότε δεν είχαν κάνει καν αίτηση. Άρα, μάλλον ξανά νομίζω ότι η Γενική Γραμματεία στο Υπουργείο κοιτάει πώς, γιατί θα σας πω, κάτι αντίστοιχο έγινε και βγάλαμε αντίστοιχη εγκύκλιο και για τους βρεφονιπιακούς σταθμούς. Άρα, είναι αναμονή να δούμε ότι μπορεί να βγάλετε και νέα πλατφόρμα. Ακριβώς. Δηλαδή, να πω για τους βρεφονιπιακούς σταθμούς, όσοι εργαζόμενοι σε βρεφονιπιακούς σταθμούς είχαν κάνει αναστολή συμβάσεων για να μπουν στο 800 που δίνει το Υπουργείο Εργασίας, όταν βγάλαμε σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης, βέβαια, το ότι μπορούν ακόμη να παίρνουν τα βάουτσερ, άρα πολλοί από αυτούς να πληρώνονται στο 100% του μισθού τους, τότε μέχρι τότε δεν μπορούσαν να ακυρώσουν την αναστολή. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Αλλά τώρα μπορούν.